την επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης, κυρίως μέχρι το Καλπάκι, χρόνιο αίτημα φορέων και κατοίκων της περιοχής, έφερε στο φως ο πρόσφατος θάνατος μιας γυναίκας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το τραγικό συμβάν συνέβη χθες το μεσημέρι στο 32ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης, όταν οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε και η άτυχη γυναίκα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε χαράδρα βάθους 27 μέτρων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καλπακίου Κώστα Καψάλη, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο στο συγκεκριμένο δρόμο δεν χάθηκαν ούτε στον πόλεμο του 40, γεγονός που επιβεβαιώνει την τραγική κατάσταση που επικρατεί. Ειδική αναφορά έκανε ο κύριος Καψάλης στο κομμάτι από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Καλπάκι, όπου τα τελευταία 2 χρόνια 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν. Ανάσα στο σοβαρό αυτό πρόβλημα αναμένεται να δώσει η Ιόνια Οδός, αλλά μέχρι την κατασκευή της, σημείωσε ο κύριος Καψάλης, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Οι άνθρωποι που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν χάθηκαν στον πόλεμο του 40 τόση. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει επιβαρυνθεί οδικά σε μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες. Με το άνοιγμα των συνόρων της Αλβανίας αλλά και τα γεγονότα που συνέβησαν στη γειτονική Γιουγκοσλαβία, όλο το εθνικό δίκτυο επιβαρύνθηκε σιτά, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι χρειάζεται, και αυτό ζητάμε συνεχώς, να γίνει μια βελτίωση του υπάρχοντος δρόμου. Βέβαια, καλό είναι η Ιόνια Οδός που περνάει από την περιοχή μας, αλλά αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο, το οποίο μέχρι τότε όμως χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση να γίνει βελτίωση του υπάρχοντος δρόμου. Γιατί δυστυχώς καθημερινά, και όταν το λέω κυριολεκτό καθημερινά, θρυνούμε θύματα.